τιμής των προϊόντων. Θα αυξηθούν και οι συντάξεις τώρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Εδώ στα μπλόκα που χτυπάει η καρδιά της ελληνικής αγροτιάς, στη Νίκαια, στη Θεσσαλία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είμαστε εδώ ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων, γιατί έχετε δίκαια αιτήματα, όλο το δίκαιο είναι με το μέρος σας, δίνετε μάχη επιβίωσης αυτή τη στιγμή, δεν πάει άλλο η κατάσταση. Είμαστε εδώ γιατί ακριβώς υποστηρίζουμε αυτά τα αιτήματα που είπε και ο πρόεδρος πριν, ο συναγωνιστής Τζέλας, και σε αυτό τον αγώνα να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα μπροστά και δεν θα είμαστε μόνο με υποσχέσεις αλλά και με πράξεις, όπως το έχουμε αποδείξει τόσα χρόνια τώρα. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε άλλη κοροϊδία. Δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία της ελληνικής αγροτιάς από τη σημερινή κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτό εδώ τον τόπο. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε την υποκρισία, δεν ανεχόμαστε τον αυταρχισμό που προσπαθούν να κλείσουν τα στόματα, προσπαθούν να εμποδίσουν μορφές πάλης δίκαιες που αποφασίζουν οι ίδιοι οι αγρότες, φέρνοντας τα ΜΑΤ, φέρνοντας τις αστυνομικές δυνάμεις για να εμποδίσουν για την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης προς την κυβέρνηση. Γιατί μπλόκο στις εθνικές οδούς σημαίνει μεγαλύτερη πίεση, σημαίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον αγώνα για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε να σας συκοφαντούν, να χρησιμοποιούν συκοφαντίες ενάντια στην ελληνική αγροτιά που παράγει τον πλούτο, που παράγει όλα αυτά που τρώνε οι ελληνικές οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, γιατί εσείς ταΐζετε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Και όλος ο κόσμος, όπως και εσείς μαζί, θέλετε αυτά τα προϊόντα να είναι ποιοτικά και να τα παίρνουν και φτηνά και όχι να τα απομυζούν το μόχθο της αγροτιάς τα διάφορα κοράκια, οι μεγαλέμποροι, οι μεσάζοντες και ο ελληνικός πληθυσμός, οι εργάτες δηλαδή, οι μικροεπαγγελματίες, οι λαϊκές οικογένειες να πληρώνουν πολύ ψηλό κόστος την ώρα που εσείς δεν έχετε στοιχειώδεις εγγυημένες τιμές ώστε να μπορείτε να επιβιώσετε, να καλλιεργείτε και να παράγετε. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε μαζί με τη συκοφαντία να υπάρχει και η αποσιώπηση από κάποια κανάλια, από μέσα ενημέρωσης, από εφημερίδες, και αυτό δεν γίνεται τυχαία ούτε μόνο με ευθύνη δημοσιογράφων, αλλά ευθύνεται κυρίως γιατί υπάρχει αυτή η κρατική εντολή, η κεντρική εξουσία, οι κυβερνήσεις δίνουν τέτοιες κατευθύνσεις. Γι' αυτό και η σημερινή εδώ συγκέντρωση, η παρουσία μας εδώ της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ έχει και αυτό το νόημα, να αναγκαστούν επιτέλους να προβάλλουν τα αιτήματα. Γιατί ξαναλέμε ότι τα αιτήματά σας είναι δίκαια. Δεν μπορεί να δουλέψει ο Έλληνας αγρότης όταν έχει φτάσει και είναι τεράστιο το κόστος παραγωγής. Δεν γίνεται να δίνουν στους εφοπλιστές τζάπα πετρέλαιο, αφορολόγητο πετρέλαιο, οι εφοπλιστές, το μεγάλο εφοπλιστικό κεφάλαιο που δεν ξέρει τι έχει σε αυτή τη χώρα και διεθνώς, και εδώ η ελληνική αγροτιά που ματώνει κάθε μέρα στο χωράφι όλο το χειμώνα, το καλοκαίρι με την κάψα, και να μην έχει να ζήσει και να υπάρχουν τεράστια κόστη στην παραγωγή. Χρειάζεται εδώ και τώρα αφορολόγητο πετρέλαιο, χρειάζεται εδώ και τώρα να μειωθεί άμεσα η τιμή του αγροτικού ρεύματος με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, χρειάζεται εδώ και τώρα να υπάρξει επιδότηση της ζωοτροφής,
άλλων εφοδίων, άλλων μέσων που έχει ανάγκη η αγροτιά, να μην υπάρχει ο ΦΠΑ, να καταργηθεί και στα εφόδια και στα μέσα και στα είδη βέβαια από την άλλη μεριά λαϊκής κατανάλωσης που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι δεν πρέπει άλλο να πληρώνει την κακοκαιρία και τον κακό μας τον καιρό, τα φυσικά φαινόμενα που λένε οι κυβερνήσεις, με τις κακοκαιρίες και με άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να γίνουν και έργα υποδομής και πρέπει ο ΕΛΓΑ να αλλάξει ο κανονισμός του εδώ και τώρα, να υπάρξει ασφάλιση πλήρης και αποζημίωση στο 100% της παραγωγής. Μόνο έτσι θα μπορέσει να ανακουφιστεί ο αγρότης. Και βεβαίως χρειάζονται τιμές που να μπορεί να επιβιώνει, να ζει ανθρώπινα, να μπορεί να ζήσει την οικογένειά του, να συμβάλλει και στην αγροτική οικονομία, στην αγροτική παραγωγή για να αναπτυχθεί ο τόπος και να μπορεί να απολαμβάνει ποιοτικά και καλά προϊόντα και ο Έλληνας εργαζόμενος στις πόλεις και στα χωριά της πατρίδας μας. Αυτά τα αιτήματα λοιπόν, μαζί και με άλλα που μπορεί στην πορεία να προκύψουν, γιατί δεν τελειώνει εδώ το ζήτημα, αλλά τουλάχιστον κάποια άμεσα ζητήματα, έστω και μερικά από αυτά, πρέπει εδώ και τώρα να εκπληρωθούν. Και θα σας ζητούσα, θα σας παρακαλούσα, όταν περάσουν εδώ τις επόμενες μέρες τα άλλα πολιτικά κόμματα, οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, και από την αντιπολίτευση αλλά και από το κυβερνητικό κόμμα, οι τοπικοί δεν ξέρω τι βουλευτές που υπάρχουν, ο κύριος Τσίπρας αν έρθει, ο κύριος Ανδρουλάκης, άλλοι, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Βαρουφάκης, να τους ρωτήσετε γιατί στις 23 Νοεμβρίου που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με την κοινοβουλευτική του ομάδα κατέθεσε 3 τροπολογίες άμεσες, που ήταν και για τη μείωση του αγροτικού ρεύματος, που ήταν και για την επιδότηση των εφοδίων, που ήταν και για το αφορολόγητο πετρέλαιο, αυτά δηλαδή ορισμένα, όχι όλα, από τα αιτήματα, πριν ξεκινήσετε τις κινητοποιήσεις, οι κύριοι αυτοί κάναν μόκο στη Βουλή. Σηκωθήκαν και φύγαν. Δεν ψηφίσαν την τροπολογία. Ενώ σηκώνουν το ξερό τους στο χέρι και ψηφίζουν άλλα αντιαγροτικά νομοσχέδια, άλλους νόμους που περνάνε οι κυβερνήσεις. Να δούμε τι θα απαντήσουν. Θα πούν πάλι δικαιολογίες. Γιατί, επειδή το πρότεινε το ΚΚΕ, ας φέρουν αυτή την τροπολογία με τα συγκεκριμένα όμως αιτήματα που είναι και δικά σας αιτήματα. Το ΚΚΕ κάνει το καθήκον του. Ήδη τη Δευτέρα που έρχεται καταθέσαμε επίκαιρη ερώτηση μέσω του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου και την κάναμε επίκαιρη ερώτηση ακριβώς για να προβληθούν αυτά τα αιτήματα με αυτό το αίτημα προς τον Υπουργό και την Κυβέρνηση. Να δούμε τι θα πει και τι θα απαντήσει. Και φυσικά να ξέρετε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να τους πιέσουμε και τον Πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά επιτελεία να καθίσουν στο τραπέζι, να σας συναντήσουν και να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα συγκεκριμένα δίκαια αιτήματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και φυσικά, μιας και αναφέρθηκε στο Τσίπουρο και ευχαριστώ τον Σύλλογο των Εκπρόσωπων για το Τσίπουρο, γιατί πραγματικά το παραδοσιακό Τσίπουρο είναι αυτό που ευχαριστιέμαστε όλοι μας στις στιγμές της ξεκούρασης, γιατί έχουμε όλος ο λαός, όλος ο ελληνικός λαός πολλά προβλήματα. Θέλετε η πανδημία για την υγεία, θέλετε η ακρίβεια, θέλετε τα παιδιά που δεν μπορούμε να τα σπουδάσουμε, θέλετε άλλα ζητήματα που κάθε μέρα μας απασχολούν, όπως τους Έλληνες αγρότες, έτσι και τους εργάτες, έτσι και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Πρέπει εδώ να πάρει πίσω αυτή τη διάταξη που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να επανέλθει στο άρθρο 82 του Τελωνιακού Κώδικα, αυτό που ονομάζεται κατοχύρωση του παραδοσιακού τσίπουρου, κατοχύρωση για τους κριτικούς της παραδοσιακής τσικουδιάς, που αφορά κυρίως και τους διμερείς αμπελουργούς, τους αποσταγματοποιούς τέλος πάντων, που είναι τα λαϊκά νοικοκυριά, είναι αγρότες που παλεύουν για την επιβίωση. Έτσι δεν θα έχουμε ούτε τσίπουρο καλό, ούτε παραδοσιακό και βεβαίως και μια σειρά καλλιέργειες πάλι θα κλείσουν γιατί δεν θα μπορούν να παράγουν την αμπελοκαλλιέργεια κλπ. Και όλα αυτά γιατί αυτά είναι απαίτηση των μεγαλοβιομηχάνων.
είναι αυτών που θέλουν να κάνουν τα μεγάλα εμβιολατήρια, τις μεγάλες βιομηχανίες, για να κλείσουν τον μικρό, τον βιοπαλαιστή αγρότη. Με αυτές τις σκέψεις και με την υπόσχεση αλλά και την πράξη ότι θα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την υποδοχή και βεβαίως να πω ότι η δύναμη βρίσκεται στον ενωμένο αγώνα όλων γύρω από τα συγκεκριμένα αιτήματα σήμερα, αλλά και ταυτόχρονα για να ανοίξει ένας καλύτερος δρόμος, ένας πιο μόνιμος και σταθερός δρόμος για να αναπτυχθεί η αγροτική παραγωγή, για να βγούμε από αυτό το τέλμα, για να βγούμε από αυτή την κατάσταση που μας έχουν φέρει οι κυβερνήσεις, που δυστυχώς τις φέρνει στην κυβέρνηση και στην εξουσία ο ελληνικός λαός, αλλά όμως νομίζουμε ότι πλέον ήρθε η στιγμή να βγουν συμπεράσματα. Και πρέπει να βγουν συμπεράσματα από όλους. Ενωμένοι με τους εργάτες στις πόλεις, στα εργοστάσια, στις υπηρεσίες, στα γιαπιά. Ενωμένοι με τους αυτοαπασχολούμενους μικρούς επαγγελματίες επίσης, που κι αυτοί έχουν πολλά προβλήματα και κλείνουν τα μαγαζιά τους. Ενωμένοι με τις γυναίκες των αγροτών και των άλλων εργαζομένων. Ενωμένοι με τα παιδιά μας, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι μαθητές, είτε είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι που ψάχνουν στον ήλιο μοίρα για μια δουλειά, για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Πρέπει να φτιάξουμε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία για να τους πάρουμε αμπάριζα όλους αυτούς. Αυτούς που εκμεταλλεύονται το μόχθο, που έχουν φτάσει την ελληνική αγροτιά σε αυτό το σημείο σήμερα, εκεί που δεν πάει άλλο. Να σας ευχαριστήσω ξανά, να ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες.